Για χαρά. Μετά από 4 παιχνίδια συνεχόμενα στο Καραϊσκάκης, η πρώτη έξοδος του Όσκαρ Γκαρσία ήταν μάλλον αποτυχημένη. Αυτά που έλεγαν και λένε ότι ο Ισπανός πρεσάρει ψηλά, εγώ δεν τα βλέπω. Χθες είδα ένα Ολυμπιακό που λένε ότι είναι κουρασμένος. Και ρωτάω, κουρασμένος γιατί? Έχει παίξει καμιά 60 μάτς και έχει κουραστεί? Μήπως οι παίκτες του, οι περισσότεροι, παίζουν εθνική ομάδα? Μήπως παίζουν στην Ευρώπη? Και μετά μάλιστα από 15-20 μέρες διακοπές τα Χριστούγεννα. Δεν καταλαβαίνω αυτό, κουρασμένος, τι παραμύθι είναι, τι καραμέλα είναι αυτή? Και δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό, μιλάω για όλες τις ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός χθες ήταν απογοητευτικός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Το να μην μπορείς να κερδίσεις τον Τριανταφυλόπουλο. Τον Τριανταφυλόπουλο. Που όταν έπεσε στον Παναθηναϊκό ήταν μεγαλύτερη γελιογραφία από ότι μετά ο Κουτρουμπής. Το να τρως 11 τελικές από το Μανιά. Φοβερό πράγμα. Το σχήμα που παρέταξε ο Γκαρσία ήταν αλλοπρόσαλλο. Βλέπουμε παίχτες όπως τον νέο Γιωργάτο που έγραφε το φως πριν από κάποιο καιρό και μιλά για τον Κούτρι, που από την πλευρά του είναι μπίτε σκύλι και αλέστε. Βλέπω ένα Φιγκέιρα στο τελευταίο του παιχνίδι να κάνει σαν μικρό παιδί, να τσακώνεται σαν να πει στην Αλάνα. Να τσακώνεται, να τσαμπουκαλεύεται, να κινεί με κάρτες. Βλέπω ένα Σισε, ο οποίος στις 10 πάσες ή 11 πάνε στον αντίπαλο. Και αυτό δάμε και με την ΑΕΚ στο μάτσο του κυπέλλου. Ο Ρωμαό είναι παρετισμένος, φαίνεται. Ο Ζηλέ, ενώ ήταν πολύ καλός στο μάτσο με την ΑΕΚ, χθες ήταν τραγωδία. Ο Μυραλάς είχε βελτίωση. Το παραδέχομαι, ήταν βελτιωμένος. Χτύπησε 2 φάουλ. Ο Ασαριφάρντ δεν πήρε παλιές. Έχει πατήματα αυτός, αλλά δεν πήρε παλιές. Ο Μάριν ταλαιπωρεί με την μπάλα. Ταλαιπωρήσε πολύ την μπάλα. Και πάνω απ' όλα, Ολυμπιακός, σύστημα καμινάδα. Οπ, σέντρα στη σέντρα. Και γλέντεγαν οι αμυντικοί, τα center back του Αστέρα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός πήρε την υπεροχή, γιατί μπήκε ένας παίχτης με ποιότητα. Και εννοώ τον Οφόε. Ο οποίος ήταν ο μοναδικός που έπαιζε κάθετα, ρε παιδί μου. Πάρε, κάθετα. Όχι αυτό το πράγμα συνέχεια. Και μιλάμε για τον πέναλτι που πήρε ο Ολυμπιακός. Έχω πει κάτι παράληψη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ότι το πέναλτι πρέπει να το καταργήσει η UEFA και η FIFA. Αλλά δεν το κάνει γιατί δεν τη βολεύει ούτε την UEFA ούτε τη FIFA. Είναι το όπλο τους. Εδώ παγκόσμιο κύπελο πάρθηκε με κάλπικο πέναλτι. Θυμάστε το 90 Γερμανία-Αργεντινή. Στο 83-85 πότε ήταν που χτύπησε ο Μπρέμερ. Για να παραμυθεί τον πέναλτι. Ναι, εγώ λέω ότι ήταν πέναλτι ή μάλλον ήταν παράβαση. Ο Τριανταφυλόπουλος μάρκαρε από πίσω. Αλλά πώς, παιδιά, είναι δυνατόν ο παίκτης Ολυμπιακού να φεύγει προς τη σέντρα, η μπάλα προς τη σέντρα, το τέρμα πίσω και να δίνεις πέναλτι? Δεν λέω ότι με το γράμμα του νόμου είναι πέναλτι. Ναι, με αυτό το κολογράμμα του νόμου. Αλλά το αδικαιοσύνη αυτή. Είναι η δικαιοσύνη να μην κυβλέμεις για γκολ, να μην πηγαίνεις για γκολ, η μπάλα να πηγαίνει, παραλαμβάνω, έξω από την περιοχή. Ο παίκτης έξω από την περιοχή. Η πλάτη του παίκτη του Ολυμπιακού στραμμένη προς το τέρμα. Και επειδή ο άλλος λέει θα ανατρέπει από πίσω, είναι πέναλτι. Είναι κανονισμός αυτός. Και πάμε στο πέναλτι του ΠΑΟΚ. Άλλο αυτό.
φάσεις σαν για αυτές που έγινε με τον πέναλτι του ΠΑΟΚ πάνω στο Βαρελά, όπως λέμε Μιραλά, γίνονται δεκάδες σε κάθε παιχνίδι. Αυτό είναι καταδίκαιο. Καταδικάζει μια ομάδα έτσι. Θα μου πείτε ότι ο ΠΑΟΚ φωνάζει για ένα πέναλτι που έγινε προηγουμένως σε ένα απλωμένο χέρι. Το δέχομαι. Εκεί χτύπησε η μπάλα κεφάλι χέρι, άντε να το δώσει πέναλτι. Αλλά άμα δίνεις αυτά πέναλτι, γιατί του φουκαρά του Απόλλωνα δεν του δίνεις τον πέναλτι προχθές τον Παναθηναϊκό. Δεν χτύπησε η μπάλα στο χέρι του αμυντικού του Παναθηναϊκού. Δεν κατάλαβα. Γιατί να δεις πέναλτι πέντε του Ολυμπιακού ή πέντε του ΠΑΟΚ και όχι για το Απολλωνάκι που αγωνίζεται να σωθεί. Τώρα στην κορυφή έχει γίνει πραγματικά γαϊτανάκι. Ένα βαθμό μπροστά ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό, ένα βαθμό Ολυμπιακός μπροστά από την ΑΕΚ και δύο βαθμού μπροστά ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. Και την Κυριακή είναι το μεγάλο παιχνίδι. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και να το πάρει μάλλον, πρέπει να κερδίσει και μέσα στο Καραϊσκάκι και μέσα στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ. Θα μου πείτε, η ΑΕΚ μπορεί να κάνει αυτές τις δύο νίκες και τελευταία αγωνιστική να χάσει από τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη. Είναι ο Παρατζικέλας στα μικρά παιχνίδια. Το είχε αποδείξει αυτό φέτος, επανειλημμένα. Ο Ολυμπιακός με τη Ριζοπαλία που φέρε χθες, τώρα θα πάει στην Τούμπα για νίκη. Ενώ όσο ήταν μπροστά από τον ΠΑΟΚ, θα πήγαινε στην Τούμπα και για ισοπαλία. Τώρα θα πάει μόνο για νίκη. Αυτό ήταν το χάσιμο του χθεσινού αποτελέσματος που έκανε ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη. Και τώρα ο ΠΑΟΚ πέσει στα Γιάννενα. Και ρωτάω, ήταν τυχαίο χθες στη Νέα Σμύρνη το Πανιώνιος Γιάννενα διπλάκι, ντουετάκι. Ήταν τυχαίο. Δηλαδή ο Κούγιας όταν βγαίνει και λέει, φωνάζει και λέει ότι οι μετοχές του ΠΑΣ Γιάννενα έχουν πάει στο Σαββίδι, είναι τυχαίο. Αν όλα αυτά ισχύουν, τότε το Γιάννενα ΠΑΟΚ είναι διπλό από εδώ μέχρι την Τούμπα. Επαναλαμβάνω, αν όλα αυτά ισχύουν, ότι ο ΠΑΣ Γιάννενα είναι ήδη ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο παιχνίδια σε δύσκολες έδρες. Η μία είναι στο Ατρόμητο, αλλά εκεί ξέρει τη συνταγή, βγάζει τους δανεικούς και το πράγμα γίνεται πιο εύκολο. Και η άλλη δύσκολη έδρα είναι στην Τρίπολη. Ο Ολυμπιακός έχει και αυτός τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έχει τα Γιάννενα στα Γιάννενα, και αυτό μετράει, γιατί είπαν ότι ο ΠΑΣ Γιάννενα έχει πάει προς την επάνω πλευρά, όχι προς τα κάτω. Οπότε το έργο που θα δούμε από εδώ και πέρα θα είναι σινεμασκοπή. Χωρίς γράμματα. Για χαρά τα λέμε.